στη ΣΥΡΟ μαζί με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ανώτερους αξιωματικούς από την αεροπορία στρατού, τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και σε συνεργασία με το Δήμαρχο του νησιού, με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τους εκπροσώπους του εμπορικού επιμελητηρίου, με τον υπεύθυνο της στρατιωτικής βάσης κτλ. Κάναμε μια τελική σύσκεψη για να λυθούν όλες οι λεπτομέρειες προκειμένου από τις 24 Οκτωβρίου να ξεκινήσει η λειτουργία της βάσης αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη ΣΥΡΟ. Μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα για ένα σοβαρό έργο το οποίο θα υλοποιηθεί στον χώρο του νησιού της ΣΥΡΟ σαν το πρώτο βήμα της νέας λογικής που έχει το ΕΚΑΒ για την κάλυψη και τη μεταφορά των βαρέως πασχόντων ασθενών από το νησιά του Αρχιπελάγου του Αιγαίου. Η πρώτη βάση θα είναι εδώ, η δεύτερη θα αναπτυχθεί προοπτικά στη Μυτιλήνη, που σε συνδυασμό με τη βάση που ήδη λειτουργεί στη Ρόδο και την ενίσχυσή της, και βέβαια τη βασική βάση στην Ελεσίνα, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η ολοκληρωτική κάλυψη του χώρου του Αιγαίου Πελάγου, αλλά και άλλων περιοχών, για την ασφαλή μεταφορά και τη γρήγορη ασθενών και βαρέως πασχόντων. Νομίζω ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων λύθηκαν μια σειρά από διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα και τα οποία θα επιτρέψουν την υλοποίηση το ξεκίνημα της λειτουργίας της βάσης αεροδιακομιδών από πλήρωμα της πολεμικής αεροπορίας με το ελικόπτερο που είδατε προηγουμένως, το NH90, το οποίο είναι εξαιρετικά καλό για αυτή τη δουλειά, την αεροδιακομιδή, μαζί και με τα πληρώματα και το ποινικό προσωπικό από το ΕΚΑΒ. Νομίζω ότι πραγματικά θα αναβαθμίσουν το έργο το οποίο παρέχεται. Θα αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών μας, στις Κυκλάδες και την ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια είναι άλλος ένας λόγος για να ενισχυθεί το νοσοκομείο της ΣΥΡΟΥ, το οποίο θα υποδεχτεί ένα αριθμό περιστατικών από αυτά, όχι το σύνολο, αλλά ένα αριθμό περιστατικών, τα οποία μέχρι τώρα πήγαιναν πιο καθυστερημένα αναγκαστικά μόνο στην Αθήνα, προσθέτοντας και κόστος και χάσιμο κρίσιμο χρόνο, ειδικά με την αντιμετώπιση κάποιων συγκεκριμένων βαριά ασθενών και πολυτραυματιών. Νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά αίτημα της κοινωνίας εδώ, το οποίο ικανοποιείται. Είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας την οποία κάνουμε για να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Το νοσοκομείο της ΣΥΡΟ ενισχύεται και έχει ενισχυθεί από τις προκηρύξεις που ήδη είναι σε εξέλιξη, περίπου 23 άτομα προσωπικό, νοσηλευτικό κλπ. 4 μόνιμους γιατρούς, ανανεώσαμε τη θητεία κάποιων επικουρικών, πήραμε και κάποιους καινούριους και θα ενισχυθεί κι άλλο, γιατί πραγματικά θα υποδεχτεί τώρα έναν όγκο περιστατικών παραπάνω. Και νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά μετά τη σταθεροποίηση του συστήματος να περνάμε σε μια άλλη φάση ανάπτυξής του. Έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τη λειτουργία αυτής της βάσης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τοπικούς φορείς από τη διοίκηση του νοσοκομείου, το Δήμο, το Επιμελητήριο για τη βοήθεια που προσφέρουν ως θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκπρόσωποι του νησιού. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιτζεράκο για την συνεργασία του με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που λύθηκαν κάποια προβλήματα σήμερα σε συνεργασία και με το Δήμο και με τους εκπροσώπους της αεροπορίας στρατού. Και βέβαια να ευχαριστήσω πολύ τον γεφύλο μου τον Κώστα τον Καρακατσιανόπουλο, τον οποίο τον ζόρισα πάρα πολύ γιατί έπρεπε να το ξεκινήσουμε, όπως και τον γιατρό μας, την κυρία Μαριόλα, την φυμέτρη των αεροπομιδών του ΕΚΑΒ, τη διοικήτρια του νοσοκομείου και όλους τους εμπλεκόμενους, τον τοπικό αεροδημενάρχη, γιατί πραγματικά μέσα από μια συλλογική προσπάθεια και με την πίεση των βουλευτών, την οποία είχαμε πολύ έντονη το προηγούμενο διάστημα, να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. 24 του μηνός θα γίνει εδώ μια τελετή που θα ξεκινήσει η λειτουργία της βάσης αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη ΣΥΡΟ. Τεχνογνωσία, την απαραίτητη εμπειρία τόσα χρόνια, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός πάροχος των επιβουσών αεροδιακομιδών για όλη την Ελλάδα. Προς όφελος βέβαια πάντα της δωρεάν δημοσίας υγείας, γιατί αυτό είναι που στηρίζουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και μάλιστα αυτή την εμπειρία την έχει πληρώσει με αίμα. Έχουμε 14 νεκρούς, συναδέλφους, πιλότους. Και θεωρώ ότι το
τμήμα ραδιακομιδών του ΕΚΑΒ θα ανταπεξέλθει με εξαιρετική δυνατότητα στις απαιτήσεις που θα προκύψουν από εδώ και πέρα.